Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του στον Αντένα, αναφέρθηκε στην εξυγίανση των ναυπηγείων της Ελευσίνας και τόνισε ότι πλέον στην Ελλάδα θα λειτουργούν 3 ναυπηγεία, τον Εώριο, το Σκαραμαγκά και την Ελευσίνα. Από χθες είναι στην δημόσια διαβούλευση επιτέλους ίσως το δυσκολότερο πράγμα που έχω κάνει αυτά τα 3 χρόνια στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Είναι η λύση για την εξυγίανση των ναυπηγείων Ελευσίνος. Καλώς εχόν των πραγμάτων ο νόμος θα ψηφιστεί μέχρι το τέλος Ιουλίου. Αφορά τους εργαζόμενους. Διασώζονται όλες οι θέσεις εργασίας στα ναυπηγεία και οι εργαζόμενοι θα πληρωθούν τα χρήματα που τους χρωστάνε τα ναυπηγεία εδώ και 7-8 χρόνια. Όλα. Βεβαίως. Θα πάρουν οι εργαζόμενοι περίπου 41 εκατομμύρια ευρώ από το project αυτό. Το κυριότερο που εμένα μου δημιουργεί, δεν σας κρύβω, και μια προσωπική υπερηφάνεια. Όταν μπήκα στο Υπουργείο και τα 3 ναυπηγεία ήταν κλειστά. Όταν θα φύγω, καλώς εχόν των πραγμάτων, αυτό το Υπουργείο και τα 3 ναυπηγεία θα δουλεύουν. Ποιοι θα τα πάρουν? Σε Όριο, Νεόριο, Σκαραμαγκά και Ελευσίνα. Ποιοι θα τα πάρουν, κύριε Υπουργέ? Η Ελευσίνα θα την πάρει η εταιρεία Onex. Είναι η ίδια εταιρεία που έχει πάρει και το Νεόριο της Ήρου. Με χρηματοδότηση από την Αμερικάνικη κυβέρνηση μέσω της εταιρείας DFC, που είναι η αναπτυξιακή τράπεζα των ΗΠΑ. Και στο στρατιωτικό κομμάτι, εφόσον το πολεμικό ναυτικό επιλέξει την κορβέτα, θα έχουμε και πιθανότητα. Οι εργαζόμενοι συμφωνούν σε όλα αυτά? Οι εργαζόμενοι ψήφισαν υπέρ του σχεδίου εξυγίανση σε ποσοστό 99,7%. Πολύ έχουν καλή πάει εξέλιξη στα κόμματα, οι ίδιοι εργαζόμενοι. Πολύ έχουν καλή, πάει αν είναι έτσι, Βαγγέλη, ότι είναι πολύ καλή εξέλιξη. Λύση, αν οι εργαζόμενοι. Και έχουν ζητήσει να ψηφίσουν ακόμα. Αν οι εργαζόμενοι ικανοποιούνται και. Όχι, είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ. Έτσι δεν είναι, Βαγγέλη? Εάν και οι εργαζόμενοι συμφωνούν, νομίζω ότι είναι μια καλή εξέλιξη. Το ρεπορτάζ δεν το έχω παρακολουθήσει. Ακούω με πάρα πολύ προσοχή αυτά που λέει. Και εγώ. Είναι ο πλέον αρμόδιος. Αν όντως οι εργαζόμενοι έχουν πάει. Καλά, δεν το έλεγα. Έχουν αναλύσει. Εντάξει, δεν μπορεί να πει τώρα. Κύριε Παδημητρίου, δεν το έχω παρακολουθήσει. Οι εργαζόμενοι. Ούτε εγώ δεν το ρώτησα. Οι εργαζόμενοι θα προσκληθούν στη Βουλή και θα μιλήσουν οι ίδιοι στη Βουλή στους συναδέλφους βουλευτές. Δεν τα λέω μόνο. Αν έτσι είναι μια. Και δεν έχουμε κανένα λόγο να σας αφισβητήσουμε. Είναι μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη. Θέλω να σας πω ότι και εγώ και ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης δουλέσαμε για αυτό το project πάρα πολύ. Ήταν πολύ δύσκολο. Γιατί αυτά τα ναυπηγεία έχουν χρέος 440 εκατομμύρια. Δεν ξέρω καλά το νούμερο. 440 εκατομμύρια. Και όπως καταλαβαίνετε, να βρεις άνθρωπο να θέλει να μπει σε ένα ναυπηγείο που χρειάζεται 440 εκατομμύρια δεν είναι και το ευκολότερο πράγμα. Και να διασφαλίζονται και όλες τις θέσεις δουλειάς και να παίρνουν και τα λεφτά 7 ετών, όπως μας είπατε. Εμένα έτσι μπορεί να με υβρίζουν για όλα, αλλά δεν μπορούν να με υβρίζουν για ένα. Για το αν λύνουμε τα θέματα στο Υπουργείο Ανάπτυξης.